Κύριε Παχλημίτζο, δεν υπάρχει μια αμφιβολία ότι είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι πολύ δύσκολες εικόνες αυτές τις οποίες βλέπουμε. Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται, οι οποίοι κινδύνευσαν, οι οποίοι βλέπουν τους σκόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη. Είναι στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, τις πυροσβεστικές, τους εθελοντές, της πολιτικής προστασίας, όλους όσοι βρίσκονται στο μέτωπο και δίνουν τη μάχη αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, προέχει να προχωρήσει το έργο της πυρόσβεσης όσο πιο γρήγορα γίνεται, να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον, να προστατευτούν οι περιουσίες των πολιτών. Χθες ο κύριος Φάμελος είχε μια επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Βουλευτές και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στα πεδία, στα πύρινα μέτωπα, βρίσκονται σε επικοινωνία με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τις δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και από χθες εμείς δηλώσαμε την πρόθεσή μας, τη διαθεσιμότητά μας, την αυτονόητη διαθεσιμότητά μας με όλο τον κόσμο του κόμματος να συνδράμουμε σε ό,τι χρειαστεί στα πύρινα μέτωπα. Ένα πολιτικό σχόλιο μόνο, διότι σε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να μείνω σε αυτό, εφόσον ακόμα δίνεται η μάχη, η δύσκολη μάχη με τη φωτιά, σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική κρίση και αναφέρθηκε προηγουμένως η κυρία Ράπτη. Βεβαίως, η κλιματική κρίση είναι μια πρόκληση η οποία αφορά το μέλλον, όχι το δικό μας, και των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας. Ωστόσο, πρέπει να δούμε μερικές φορές μήπως είναι υποκριτική η επίκληση μερικών κομμάτων στην κλιματική κρίση. Και το λέω αυτό γιατί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και με την Ευρωπαϊκή Ακροδεξιά καταψήφισαν τον Ευρωπαϊκό Νόμο για την Αποκατάσταση του Κλίματος, ο οποίος είναι ένα κομβικό σημείο, ένα πυρηνικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Και διαμορφώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια μεγάλη πλειοψηφία της αριστεράς, των πράσινων, των σοσιαλδημοκρατών και των φιλελεύθερων, που κατάφεραν και πέτυχαν αυτή τη μεγάλη κοινοβουλευτική νίκη.